Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Ένα κέικ με λευκή σοκολάτα και πορτοκάλι. Πώς μας ακούγεται, είναι καταπληκτικό. Η συνταγή είναι πανεύκολη. Χρειάζεται μόλις ένα μπολ για να τη φτιάξετε. Και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ πορτοκάλι με λευκή σοκολάτα θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια πορτοκάλια, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια ηλιέλαιο, 3 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 180 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή Nestlé dessert, ηλιέλαιο για τη φόρμα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις για τη φόρμα και 1 πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το μυστικό αυτής της συνταγής βρίσκεται εδώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, δεν μας είπες και τίποτα, είναι ένα πορτοκάλι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να πετύχει αυτή η συνταγή και να γίνει τόσο αρωματική, πρέπει να συνδυάσουμε λευκή σοκολάτα και πορτοκάλι. Αλλά το πορτοκάλι δεν θα βάλουμε το ξύσμα. Θα βάλουμε τι? Θα βάλουμε ολόκληρο το πορτοκάλι. Πώς? Πάρτε μια κατσαρολίτσα, εδώ πέρα έχουμε νερό που βράζει, βάλτε το πορτοκάλι μέσα και σιγοβράστε για μία ωρίτσα. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να μαλακώσουμε το πορτοκάλι, να το κάνουμε πούλπα και μετά από μία ωρίτσα θα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει και το πορτοκάλι θα μοιάζει κάπως έτσι. Το βλέπετε? Με αυτόν τον τρόπο κάνω και την πορτοκαλόπιτά μου. Οπότε, όσοι έχετε κάνει την πορτοκαλόπιτά μου, ξέρετε αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που θα κάνουμε είναι ουσιαστικά έτσι όπως είναι, να κόψουμε το πορτοκάλι στη μέση, εδώ, και να αφαιρέσουμε τυχόν σπόρια που έχει το πορτοκάλι. Λοιπόν, θα ζουμπίξετε λίγο. Και τώρα θέλω μέσα σε ένα μπολάκι να δείτε άμα έχει σπόρια. Άμα έχει σπόρια, θα τα βγάλετε. Άμα δεν έχει, όπως είναι, κόψτε το πορτοκάλι, βάλετε μέσα στον μπολ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν έχει καθόλου σπόρια. Αλλά σε περίπτωση που έχει κουκουτσάκια θα τα βγάλετε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν τα θέλουμε στη συνταγή. Οπότε, το πορτοκάλι μας είναι εδώ. Ουσιαστικά αυτό που θα πάρουμε τώρα είναι ένα μείγμα συμπυκνωμένης γεύσης πορτοκαλιού και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το χτυπήσουμε σε ένα μιξεράκι. Εδώ. Έτσι όπως είναι, βάλτε μέσα στο μίξερ. Εδώ και εδώ και εδώ. Κλείστε το μίξερ. Χτυπήστε καλά. Και έχω μία υπέροχη πάστα πορτοκαλιού. Κοιτάξτε εδώ, όπου πραγματικά βάλετε αυτή την πάστα σε όποιο γλυκό, το γλυκό σας θα γίνει πεντανόστιμο. Κάντε μία κρέμα γκλές, βάλτε λίγο από την πάστα πορτοκάλι, θα γίνει πεντανόστιμη. Κάντε μία πατισέρι, βάλτε λίγο από την πάστα πορτοκάλι, θα γίνει πεντανόστιμη. Όπου και να βάλετε αυτή την πάστα, πραγματικά όλο σας το σπίτι και το γλυκό σας θα μυρίσει πορτοκάλι. Βέβαια, αυτή η πάστα έτσι όπως είναι τώρα, δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, γιατί δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Σε περίπτωση που θέλουμε να διατηρηθεί παραπάνω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε περίπου σε ίση αναλογία ζάχαρη για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε στο ψυγείο και να την χρησιμοποιούμε παντού. Τώρα, αυτή την πάστα από πορτοκάλι θα την αναμίξω με λίγο ζάχαρη και το ηλιέλαιο και θα ανακατέψω με ένα σύρμα. Ως τώρα έχω κάνει κάτι δύσκολο, Διονύση? Όχι. Αυτό έλειπε να πεις, ότι έχω κάνει κάτι δύσκολο. Και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να το πάτε σε άλλο επίπεδο και θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο εσπεριδοειδές, μπορείτε να βάλετε μανταρίνι, σαγκουίνι, περγαμόντο. Η ίδια διαδικασία ακριβώς, πρέπει να βράσουμε το φρούτο μας και ουσιαστικά το προσθέτουμε. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτα απ' όλα, σαν εικόνα δεν είναι φανταστικό? Ε, κοιτάξτε εδώ. Τώρα, άμα δοκιμάσετε, θα πάτε σοκ. Παναγία μου. Τόσο γεμάτη γεύση από πορτοκάλι. Λοιπόν, ανακατεύω, προσθέτω μέσα τα αυγουλάκια μου. Ένα. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη συνταγή μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Μην βράσετε ένα πορτοκάλι, ό,τι θα βράσετε. Βράσετε 3-4, γιατί είμαι σίγουρος πως θα κάνετε 3-4 φορές τη συνταγή. Εδώ. Και συνεχίζουμε το ανακάτωμα. Με το που ανακατευτούν και τα αυγουλάκια μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη βανίλια. Εδώ. Πάει και η βανίλια μέσα. Αφήνουμε τον πολύ στην άκρη και πάμε να κάνουμε ένα μείγμα με τα στερεά μας. Τα στερεά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε το αλεύρι μας, το baking powder, λίγο αλατάκι. Εδώ. Και μία συσκευασία Nestlé Dessert λευκή κουβερτούρα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα λευκή Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα
Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Λοιπόν, θέλουμε μία συσκευασία. Οπότε, έτσι όπως είναι, ανοίγουμε τη συσκευασία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αντισταθείτε και να μην φάτε την κουβερτούρα. Αγία μου, μυρίζει τόσο ωραία. Εντάξει, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, δεν έχει πολλά υλικά. Οπότε, σας παρακαλώ, πάρτε μία ποιοτική κουβερτούρα. Πάρτε μία Nestlé Dessert, γιατί όντως τα υλικά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Και άμα τα βάλετε ποιοτική κουβερτούρα, όντως θα το καταλάβετε τελικά στο αποτέλεσμα. Κόψτε την κουβερτούρα σας εδώ. Μικρά, μεσαία κομμάτια, όπως ακριβώς θέλετε εσείς να την νιώθετε μέσα. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να έχω μεγάλα chunks, κομματάκια, να τα καταλαβαίνω καθώς τρώω το κέικ μου. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει να είναι πιο μικρά. Τα αφήνω πάνω σας. Θα βάλετε μία ολόκληρη συσκευασία εδώ. Και πολύ απαραίτητο είναι πάντα να ανακατεύουμε την κουβερτούρα μας μαζί με το αλεύρι. Γιατί, φίλε Διονύση, γιατί άμα δεν την ανακατέψουμε ή οτιδήποτε άλλο βάλουμε στερεό μέσα στο κέικ μας, όπως είναι φρούτα, όπως είναι ξηρή καρπή, όπως είναι η κουβερτούρα μας, η κουβερτούρα θα πάει και θα κάτσει στον πάτο από το κέικ μας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε, θέλουμε να υπάρχει παντού. Οπότε με μία απλή κίνηση, απλά ανακατεύοντας το αλεύρι μαζί με την κουβερτούρα εδώ, το πρόβλημά μας λύθηκε. Οπότε, ρίχνω μέσα όλα τα στερεά μου στα υγρά και πολύ απλά θα ανακατέψω με μία μαρίζα. Ανακατεύετε απαλά εδώ, δεν χρειάζεται να παρά ανακατέψετε. Όσο ανακατεύουμε το αλεύρι, τόσο περισσότερο αρχίζει και δουλεύει η γλουτένη, οπότε με αποτέλεσμα το κέικ μας να μην γίνεται αφράτο και να γίνεται περισσότερο ψωμί. Βλέπετε, απαλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε πάρα πολύ και δεν χρειάζεται και μίξερ. Σε αυτό το σημείο το μείγμα από το κέικ θα σας φανεί ότι είναι αρκετά υδαρές. Θα σας φανεί ότι κάτι λάθος έχετε κάνει, αλλά ξέρετε εδώ πέρα πάντα μα πάντα δεν δίνουμε συνταγές που δεν βγαίνουν. Οι συνταγές μας είναι εγγύηση, βγαίνουν πάντα. Οπότε, άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας είπα, θα βγει ακριβώς το κέικ όπως πρέπει να βγει. Ζουμερό, γεμάτο σε γεύση και πάρα πολύ εύκολο. Έχω μία φόρμα 10x35. Σε περίπτωση που έχετε μικρότερη, πρέπει να μειώσετε τη δόση από το κέικ. Οπότε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όντως μία φόρμα 10x35. Έχουμε λάδο αλευρώσει, έχουμε σεμιζάρι τη φόρμα μας. Βέβαια, αν είναι αντικολλητική φόρμα, δεν θα έχετε πρόβλημα. Αυτή είναι αντικολλητική. Αλλά για σιγουριά, για να το κάνετε, άμα η φόρμα σας δεν είναι αντικολλητική, πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε λίγο λάδι και αλεύρι, λίγο βούτυρο και αλεύρι. Λοιπόν, είναι έτοιμο για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Ψηλά-ψηλά η σχάρα, ανοίγω γρήγορα το φούρνο, βάζω μέσα το κέικ και θα ψήσω για 40 με 45 λεπτάκια. Το κέικ θα βγει μοναδικό, συγκλονιστικό και πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η λέξη πορτοκάλι προέρχεται από το χρώμα πορτοκαλί. Ωστόσο, πρόκειται για αναγραμματισμό της σανσκριτικής λέξης για το πορτοκαλί φρούτο, ναράνχα. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστική η υφή, τόσο γεμάτη γεύση που έχει, το πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε. Λευκή σοκολάτα και πορτοκάλι, ένα συνδυασμό που πάντα δουλεύει. Θα έβαζα και ροζ πιπέρι μέσα, αλλά θα με περνούσε για τρελό. Αλλά πηγαίνει πάρα πολύ και το ροζ πιπέρι. Σε άλλη εκπομπή, σε άλλη συνταγή. Απλά να μην το πάω τόσο μακριά. Σας έδειξα αυτό με το πορτοκάλι. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι θα το φτιάξετε. Μαγεία μου. Εδώ. Και 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 εδώ. Άντε γεια. Να το ισιώσω κιόλας. Εδώ και εδώ. Λίγο άχνη από πάνω. Αυτό ήταν. Για το κέικ πορτοκάλι με λευκή σοκολάτα, σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάζουμε τα πορτοκάλια και σιγοβράζουμε με καπάκι για μία ώρα. Κόβουμε τα πορτοκάλια στη μέση, αφαιρούμε τα κουκούτσια και τα βάζουμε στο μούλτι. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να γίνει πάστα. Βάζουμε την πάστα σε μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα αυγά, τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά. Σε άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, αλάτι, τη λευκή κουβερτούρα κομμένη σε μικρά κομμάτια και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Βάζουμε το μείγμα σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει, πασπαλίζουμε με άχνη και σερβίρουμε.
Έλα, Διονύση. Έλα, γόρι μου. Φάει πολλά κέικ με πορτοκάλι, σωστά. Ναι. Έλα και εσύ εδώ. Αυτό αξίζει να το δοκιμάσετε. Τόσο γεμάτη γεύση πορτοκαλιού δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πείτε. Πορτοκάλι. Ένα πορτοκάλι μόνο, λευκή σοκολάτα. Και μαλακό, ωραίο. Δώσε και το μπελέσι. Και το μπελέσι.